Η αισιοδοξία του κυρίου Μπαρτζόπουλου. Και εγώ αναρωτιέμαι εάν τελικά αυτό είναι μια επικοινωνιακή τακτική, δεν ξέρουμε πώς είναι αποτελεσματική, ή τελικά είναι μια κατάσταση τόσο μεγάλης απόστασης από την πραγματικότητα, οπότε εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Διότι αν η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη ότι θα κερδίσει τις εκλογές, σημαίνει ότι είναι ανέπαφη με αυτά που συμβαίνουν. Δεν μιλάνε με τον κόσμο, δεν μιλάνε με τους διπλανούς τους. Άρα δεν παίρνουν τα μηνύματα και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό πράγμα για αυτούς που κυβερνάνε να βρίσκονται στον κόσμο τους. Τώρα από εκεί και έπειτα, κοιτάξτε να δείτε. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να πάει με τα όπλα της, τα επιχειρήματά της, θα μου πείτε ποια επιχειρήματα, από πού να τα αντλήσει όταν έχει υπάρξει η εφαρμογή της πολιτικής της και έχουν υπάρξει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, καταφεύγει σε τι, στο φόβο, στον τρόμο. Είδατε τι είπε πριν. Τι θα πουν οι αγορές, τι θα κάνουν, επενδύει στο φόβο. Αλλά ξέρετε κάτι, το 12 φόβος κέρδισε την ελπίδα. Τώρα δεν θα την κερδίσει. Θα κερδίσει η ελπίδα. Η ανάγκη των πολλών. Αυτό θα κερδίσει. Ο φόβος είναι καλός μια φορά. Δεν μπορείς να κυβερνάς έχοντας τη συντριπτική πλειοψηφία εναντίον σου και με το μαστίγιο του φόβου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τέλειωσε. Αυτό το πράγμα μας τέλειωσε. Δεν θα βρεθούν οι 180. Δεν θα... Και ξέρετε γιατί δεν θα βρεθούν οι 180. Διότι υπάρχει μια πραγματική πίεση από την ίδια την κοινωνία. Εγώ άκουσα τον κύριο Γλέζο να λέει κάτι πραγματική... άλλο από αυτό που λέτε εσείς πάντως. Θα σας πω τι είπε ο κύριος Γλέζος. Όχι, τον άκουσα προσεκτικά. Ναι, δεν τον ακούσατε. Δεν τον είπε διαβάσατε. Ότι θα βρεθούν. Φαντάζομαι τον διαβάσατε, τον ναι. Ακούσατε. Δεν είπε θα βρεθούν. Δεύτερο. Υπάρχει όμως πιθανότητα να γίνει. Και εγώ λοιπόν ότι ένα στο εκατομμύριο. Δέστε το εγώ και ο Σκουρλέτης, λοιπόν, βγάλτε και ο Σκουρλέτης σημαίνει με τον Γλέζο, κάπως έτσι γίνεται μια φορά η τίτλη. Ένα στο εκατομμύριο, λοιπόν, μπορεί να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του και να υπάρξουν οι 180. Τι είπε ο κύριος Γλέζος, κύριο Σκουρλέτη? Ότι υπάρχει μια πιθανότητα βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να μην χάσουν τα συνταξιδοτικά τους και τους μισθούς τους, ενδεχομένως να ψηφίσουν. Μόνο και... γι' αυτό λέτε. Δεν αυτό είναι τυχαίο πρόσωπο. Αυτό είπε ο κύριο Γκλέζο. Αυτό είπε ο κύριο Γκλέζο. Το ξέρω το από αυτό. Αυτό είπε ο κύριο Γκλέζο. Είναι άλλο πράγμα δεν να το λέει αυτό ο κύριο Γκλέζο. Αν πολιτικά δημιουργεί έτσι ένα αέρα αισιοδοξία και πάλι στην κυβέρνηση, αλλά σα λέω ότι οι 125, οι 130, οι λιγότεροι λοιπόν έτσι δεν θα πιάσουν του 180, διότι αντιλαμβάνονται την πραγματική κοινωνική πίεση. Πάντως το φοβάστε αυτό το ενδεχόμενο. Για τον κόσμο μετράει. Τι θα το να μην βγει πρόεδρος από την παρούσα Βουλή. Εντάξει. Για να μην συνεχιστεί το καταστροφικό έργο της κυβέρνησης Σαμαρά. Βλέπω ότι δεν Σαμαρά. Θέλει εκλογές στις δημοσκοπήσεις. Με αφορμή την προεδρική. Και ταυτόχρονα θέλει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Θέλει να αλλάξει η πολιτική, έτσι. Αλλά μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση, θα σου πει. Και ταυτόχρονα διαπιστώνει κατά 70% ότι ο νικητής των επόμενων εκλογών θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η παράσταση ναι. Νίκης. Παράσταση νίκης, ναι, είναι υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Και ταυτόχρονα κατά 55% διαπιστώνει ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για διαγραφή μέρους του χρέους είναι αυτή η οποία τον εκφράζει, του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Όλους μας εκφράζει αυτό. Όλοι θέλουμε να φύγει το χρέος από πάνω μας. Όχι, σας λέω λοιπόν κάποια ζητήματα, κάποια ποιοτικά στοιχεία τα οποία καμιά φορά τα βάζουμε στην άκρη. Έτσι δεν είναι. Αν η κυβέρνηση καταφέρει να εκλέξει πρόεδρο και βρει τους 180, αυτό θα είναι ήττα για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν θα είναι ήττα για την ίδια τη χώρα. Αφήστε τη χώρα, θα δούμε τι θα κάνει η χώρα. Εγώ λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Τη χώρα θα την κρίνουμε όλοι. Εδώ θα είμαστε, θα δούμε πώς θα πορευτεί. Νομίζω ότι αυτό προηγείται. Μα πάντα προηγείται η χώρα, όλων μας. Έτσι κι αλλιώς. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα επιβεβαιωθεί. Εγώ λέω για το ΣΥΡΙΖΑ όμως. Θα ισοδυναμεί με ήττα. Γιατί εσείς έχετε βάλει στην προμετωπίδα τη πολιτική σα να μην γίνει. Να μην εκλεγεί ο πρόεδρος, να πάμε σε εκλογές. Θα σας πω. Άρα λέτε πρόκειται το πολιτικό. Θα είναι μια ακραία έκφραση της πολύ μεγάλης δυσαρμονίας ανάμεσα στην παρούσα Βουλή και την γνώμη της κοινωνίας και τη θέληση του κόσμου. Mm-hmm. Θα είναι ένα σχήμα οξύμορο, παραφύση να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα έτσι για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας σημερινή.